Μια σειρά προβλημάτων προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδικά στη Ροδόπη υπολογίζεται πως έπεσαν περισσότεροι από 40 τόνοι νερό αναστρέμα. Αρνητικά σχολίασε τους χειρισμούς της κυβέρνησης αναφορικά με το προσφυγικό. Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης τους κατηγόρησε ότι δεν έχουν ούτε σχέδιο ούτε όραμα. Σύσκεψη με φόντο τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης διεξήχθη στα γραφεία του οργανισμού Λιμένος. Συμμετείχαν εργολάβοι και υποψήφοι επενδυτές. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας σήμερα με μια τηλεφωνική σύνδεση με τον κύριο Ντέρμου Μιν, τον Δήμαρχο Ιάσμου, να μιλήσουμε για τις βροχοπτώσεις και τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Ροδόπης. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Δώστε μας λίγο μια εικόνα. Βλέπουμε κάποιες εικόνες αυτή τη στιγμή, αλλά δώστε μας εσείς μια εικόνα τι γίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή στον Ιάσμο. Είχαμε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είχαμε τη συγκέντρωση, την συνέλευση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας το πρωί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υπό τον κύριο Τσαλικίδη, τον Αντιπεριφερειακό Προδότης. Ήταν μια συνάντηση γνωριμίας βέβαια, όπου τέθηκαν επιτάπητος όμως όλα τα προβλήματα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα. Εστιάσαμε στο σημείο, στην πρόληψη που είναι το βασικότερο, αλλά και στην εγγένεια αποκατάσταση των προβληματικών περιοχών για τις περαιτέρω ενέργειές μας. Από εκεί και πέρα σήμερα μπορώ να πω, σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, τα πράγματα στον Ιάσμο κύλησαν καλύτερα, κύλησαν ομαλότερα. Εμείς από τη μεριά μας ως Δήμος είχαμε καθαρίσει τα τεχνικά μας έργα. Παρ' όλα αυτά προχωρήσατε σε μια εκένωση κεντρικών οδών, έτσι δεν είναι? Έτσι, προληπτικά, γιατί ήμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι. Κάθε φορά που βρέχει, επειδή υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα μέσα στον Ιάσμο, στη κομμόπορη του Ιάσμου, στις δύο κεντρικές αρτηρίες που ανεβοκατεβαίνουν, μαζί με τα φερτά υλικά, με την ύπαρξη και των παρκαρισμένων αυτοκινήτων, αυτό δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. Δεν ήταν καθαροί, δεν μπορούσαν να φύγουν τα νερά κατά τον τρόπο που πρέπει. Να κατεβούν δηλαδή προς την κάτω πλευρά του Ιάσμου. Άρα θεωρήσαμε αυτή τη φορά ότι θα έπρεπε να εκενωθεί η πλατεία, να μην υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα, να μην υπάρχει κυκλοφορία γενικότερα, για να είναι πιο ασφαλέστερα τα πράγματα, να μην προκληθούν ζημίες. Αναφορικά με το κομμάτι των ομβρίων. Ήταν έντονο το φαινόμενο πάλι. Παρ' όλα αυτά όμως ανταποκριθήκαμε καλά. Βέβαια και αυτή η νύχτα είναι δύσκολη και η αυριανή μέρα είναι δύσκολη. Θέλει προσοχή. Αλλά μπορώ να πω ότι σε σχέση με υπόλοιπες περιοχές, από ό,τι είδα του Δήμου Κομοτηνής, ιδίως τη Μέση και τα Παγούρια, γύρισαν πιο όμαλα τα πράγματα για τον Ιάσμο αυτή τη φορά. Το σύστημα των ομβρίων που έχετε είναι σε καλή κατάσταση, Δήμαρχε? Είναι καθαρά. Ήταν καθαρά βέβαια και την προηγούμενη φορά και στην προηγούμενη βροχόπτωση, αλλά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος των νερών που απορροφήσαμε την προηγούμενη φορά. Και αυτή τη φορά είχαμε μεγάλο όγκο. Ήμασταν και καλύτερα προετοιμασμένοι, αλλά όλα τα τεχνικά μας έργα είναι καθαρά. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου αυτή τη στιγμή σε επιφυλακή. Εφιστώ και εγώ μέσω της εκπομπής σας και την προσοχή όλων των κατοίκων, ιδίως της Κομόπολης, της έδρας του Δήμου μας, του Ιάσμου, για να είναι προσεκτικοί και στις μετακινήσεις τους, αλλά να είναι προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς απόψε, αλλά και για την αυριανή μέρα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Για λάθος χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με το προσφυγικό, μίλησε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης στις Βρυξέλλες, την Χριστίνα Κουματζίδου. Σχολίασε επίσης τις πρόσφατες αλλαγές που εξήγηλε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, εστιάζοντας αρνητικά στα κλειστά κέντρα κράτησης. Μεταναστευτικό, προσφυγικό. Ο Εύρος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Είναι έντονο τελευταίο διάστημα, όπως και όλα τα νησιά φυσικά του Αιγαίου. Τι γίνεται τελικά, γιατί πάντα λέμε και πάντα ακούμε ότι είναι θέμα της Ευρώπης τελικά η διαχείρισή του. Πόσο συζητείτε αυτό το θέμα πολύ, εδώ μέσα? Πολύ. Καταρχήν είναι θέμα της Ευρώπης. Δεν είναι ελληνικό θέμα. Όμως η Ευρώπη δεν είναι ένα ενιαίο κέντρο. Έχει πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Αυτοί που ηγούνται στην Ευρώπη είναι το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η οποία τι κάνει? Μεταφέρει το πρόβλημα ή μεταφέρει το θέμα, για να είμαι πιο σαφής, στις χώρες του Νότου και ιδιαίτερα στη δικιά μας χώρα.
Η εκκλήση του κ. Χρυσοχοΐδη εδώ, γιατί είμαι στην αρμόδια επιτροπή που ασχολούμαι στη ΛΥΜΠΕ, που ασχολούμαι με το θέμα αυτό, όταν ήρθε ο κ. Χρυσοχοΐδης εδώ, έκανε έκκληση, καλά έκανε, προς τις άλλες χώρες να πάρουν ένα μέρος, ιδιαίτερα τα συνόδευτα παιδιά, που είναι και ανθρωπιστικά, θα το δεις. Μία χώρα δέχτηκε. Του είπα του κ. Χρυσοχοΐδη, είναι δική σας σύμμαχη, είναι το δικό σας κόμμα που, λέει, που αρνείται αυτή την πολιτική. Στην ουσία όμως θέλω να σας πω ότι η πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό είναι λάθος. Και φαίνεται ότι η λογική του αποτρεπτικού χαρακτήρα που λέγανε στην αρχή, καλά μην θυμηθούμε τι λέγανε πριν τις εκλογές, γιατί νομίζω είναι πολύ κακό και σύντομο ανέκδοτο, να τους πάρουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ σπίτια τους, αυτά λέει ο κ. Γεωργιάδης, τώρα λέει, σωστά λέει τώρα, να μοιραστούμε αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι το αποτρεπτικό που λέγανε δεν έφερε λιγότερα αποτελέσματα, είχαμε ροές. Είναι ψεύτικο αυτό το δίλημα. Νομίζω ότι και η λογική των κλειστών κέντρων που πάνε να στήσουν είναι λάθος, δηλαδή τύπου Αμυγδαλέζες, τα είχαμε ψαμαρά. Και για να μην τρώω τον πολύτιμο χρόνο, να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε το πρώτο εξάμηνο της κρίσης με το που ήρθε στην κυβέρνηση ένα πρόβλημα που αριθμούσε σε 850.000 ψυχές. Η Νέα Δημοκρατία πνίγηκε πραγματικά με μερικές δεκάδες ανθρώπων που ήρθαν τους τρεις τελευταίους μήνες. Αυτό αποδεικνύει για μένα ότι δεν είχαν ούτε σχέδιο, ούτε όραμα και ούτε βεβαίως λογικές όπου θα φέρουν και τους ανθρώπους κάποιους στη διαδικασία της ενσωμάτωσης μέσα στο κοινωνικό σύνολο και βεβαίως τις δημιουργίες προϋποθέσεων να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε. Γιατί ξέρετε, επί το πλείστον οι πρόσφυγες δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Να πάνε στις... Αυτό ακριβώς, στη γι' αυτό λέμε ότι και εξακολουθεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την Ευρώπη. Και ένα τελευταίο, ότι είναι πιστεύω εγκληματικό, το ζήτημα της πρόσβασης των προσφύγων με το νέο νόμο σε ό,τι αφορά σε ζητήματα υγείας και παιδείας. Δηλαδή ένα παιδί 7-8 χρονών γιατί να μην πηγαίνει στο σχολείο όταν είναι σε ένα κλειστό κέντρο. Πώς θα πάει, πού θα πάει. Θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα, εσωτερικά προβλήματα. Κοιτάξτε, ο κύριος Χρυσοχοΐδης όταν ήρθε εδώ δεν έπεισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταφατικά το Λαϊκό Κόμμα άκουγε, έτσι ως ένα βαθμό συμφωνούσε, χλιαρά, πανηγύριζε το ακροδεξιό μέτωπο στις απόψεις Χρυσοχοΐδη. Δέχτηκε σφοδρή κριτική από τους πράσινους, σφοδρή κριτική από την αριστερά φυσικά, σφοδρή κριτική από τους σοσιαλιστές και σφοδρή κριτική από το Renew. Το Renew είναι το κόμμα των φιλελευθέρων, δεξιούς τους λέω εγώ. Ναι. Να τους πούμε με μετριοπαθείς κεντρώους, συντηρητικούς όμως. Νομίζω ότι είναι λάθος και βεβαίως κλειδώνει στη γενικότερη αντίληψη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Δεξιά, που βλέπει το πρόβλημα και δεν βλέπει τα αίτια. Βλέπει τον πρόσφυγα ως πρόβλημα και όχι τον πόλεμο που δημιουργεί με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταιριών της. Στη Συρία έχουμε πόλεμο. Και στη Λιβύη έχουμε πόλεμο. Ή τουλάχιστον έχουμε εμφυλιακές, εμφυλοπολεμικές καταστάσεις. Δεν μπορεί να μην το βλέπεις αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και για τη φιλοξενία που μας έχετε προσφέρει. Και εσείς μου έχετε προσφέρει φιλοξενία στο κανάλι σας. Σας εύχομαι καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε ζωντανά με τον κύριο Χρήστο Δερμετζόπουλο, τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσουμε αρχικά για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε γύρω από τις καλύβες του Δέλτα του Εύρου. Κύριε Δερμετζόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κοντρόπουλε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καλύβες του Δέλτα του Εύρου. Δεν είναι αρνητικές, σίγουρα είναι θετικές, αλλά πάλι μπαίνουμε από ό,τι φαίνεται σε μια κατάσταση παγώματος, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει άλλα 2 χρόνια παράταση. Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια η συγκεκριμένη τροπολογία. Μπήκε σε κανονικό άρθρο του νομοσχεδίου. Και ουσιαστικά μιλάμε για 2 χρόνια παράταση και αναστολή των επιβολή κυρώσεων και της επιβολής κυρώσεων μέχρι να εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Αυτό λέγαμε τόσο καιρό. Είχαμε καταθέσει μια βέβαια τροπολογία όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημοσχάκης, ο κ. Κελέτσης, ο κ. Τηλιανίδης και ο κ. Σιλιγκύρης. Προτιμήθηκε, όπως σας είχα πει, να κατατεθεί σε ένα νομοσχέδιο με πρωτοβουλία του Υπουργού του κ. Χατζηδάκη. Αυτό έγινε πράξη σήμερα. Κύριε Δερμετζόπουλε, ελπίζουμε μόνο αυτά τα 2 χρόνια παράταση που δόθηκαν να μην χρησιμοποιηθούν όλα, όπως έγινε την τελευταία φορά, φαντάζομαι. Πραγματικά το ελπίζω και εγώ. Δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε μόνο και μόνο επειδή δόθηκε 2 χρόνια παράταση. Δεν δόθηκε λύση στο ζήτημα. Παράταση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να τρέξουμε έτσι ώστε να βγει το προεδρικό διάταγμα, κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται εκεί πέρα. Το γνωρίζει πολύ καλά και ο νομικός σύμβουλος και ο πρόεδρος
τον οποίο είχα τη χαρά να τον ακούσω αρκετές φορές που βγαίνει και στα μέσα και ο άνθρωπος πολύ καλά τοποθετείται. Mm-hmm. Πρέπει όλοι μαζί να συνδράμουμε έτσι ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε το Προεδρικό Διάταγμα να βγει. Είναι κάτι δύσκολο και νομικά να σταθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Θεωρώ ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Οπότε και εγώ προσέχω πάρα πολύ τα λόγια, να σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό τόσο καιρό ούτε την Πανοκρουσίη, ούτε πολλή επαφή στα μέσα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί όπως λένε και οι ίδιοι οι άνθρωποι, έτσι λέω και εγώ αυτό, πρέπει να δεις κάτι με τα ίδια σου στα μάτια για να βγάλεις μια σιγουριά. Mm-hmm. Οπότε έτσι θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Κύριε Δερμετζόπουλε, θα ήθελα να μιλήσουμε και για ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει σχέση με το προσφυγικό και δεν είναι άλλο παρά οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε γύρω στο συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα μετά και τις εξαγγελίες που έγιναν από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Στεφανή. Βλέπουμε πάρα πολλές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ήθελα και εσείς να μας πείτε τη δικιά σας την άποψη για όλα αυτά που γίνονται τόσο για τα νησιά που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο φόρτο, όσο και για τη δικιά μας εδώ την περιοχή του Εύρου με τις έκτακτες προσλήψεις συνοριακών φυλάκων. Ναι, κύριε Χοντρόπουλε, χθες έγινε μια ενημέρωση που αφορούσε το επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος. Εμείς ουσιαστικά και ο κύριος Στεφανής αλλά και ο Πρωθυπουργός έχουμε αναφέρει ότι και στο εξωτερικό κυρίως διεθνοποιούμε το ζήτημα, καθώς χρειάζεται υπευθυνότητα, αλληλεγγύη, πρέπει να αλλάχτεί το πλαίσιο του Δουβλίνου. Ενίσχυση του ρόλου της Frontex, διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Mm. Αλλά αυτό το οποίο μας προβλημάτιζε και γι' αυτό προβήκαμε σε συγκεκριμένες κινήσεις είναι το εσωτερικό. Οι κινήσεις στο εσωτερικό αφορούν τέσσερις συγκεκριμένους βραχίονες. Και αυτό είναι που ουσιαστικά δείχνει ξεκάθαρα τη διαφορετική πολιτική σε σχέση με το παρελθόν, την οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Έχει να κάνει δηλαδή με τον νόμο που ψηφίσαμε όσον αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου. Έχει να κάνει με τις προσλήψεις που μαζί αναφέραμε και σε μια συνέντευξη πρόσφατα και μπορώ να σας πω και λίγα πράγματα παραπάνω για τη συνοριοφυλακή αλλά και για τις υπηρεσίες ασύλου, οι οποίοι βέβαια θα ανήκουν σε έναν ενιαίο φορέα επιτήρησης συνόρων. Θα συζητήσουμε λίγο αργότερα και γι' αυτό, άμα θέλετε. Επίσης, μιλάμε για 14 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν την προμήθεια υλικών. Θυμάστε πολύ καλά ότι πρόσφατα κάναμε μια συνέντευξη σχετικά με την επίσκεψη που έκανα στο τυχερό στους συνοριοφύλακες. Σωστά. Εκεί πέρα μου είχε τεθεί πολύ έντονα το ζήτημα ότι τους λείπει υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Mm-hmm. Τα 14 εκατομμύρια λοιπόν αυτά θα δοθούν και για αυτό το σκοπό. Mm-hmm. Επίσης προχωρούμε και στην δημιουργία κλειστών δομών. Και όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν έτσι ώστε να ελέγξουμε το πρόβλημα, καθώς ναι, το ζήτημα έχει γιγαντωθεί, το αντιλαμβάνομαι. Παρ' όλα αυτά εμείς δείχνουμε ξεκάθαρα τη διαφορετική πολιτική την οποία ακολουθούμε. Τώρα, όσον αφορά. Ναι, πείτε μου. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να μιλήσουμε να πούμε λίγο παραπάνω λόγια για τις κλειστές δομές. Γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι, τα κλειστά κέντρα κράτησης, ουσιαστικά είναι και η αιχμή που είναι το πάτημα που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η εξωματική αντιπολίτευση, για να σας αποδώσει ευθύνες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό που ήθελα να πω ουσιαστικά είναι ότι στις κλειστές δομές, προφανώς, έτσι πώς εξελίσσεται το μεταναστευτικό και προσφυγικό, θα υπάρχουν και παιδιά. Δεν θεωρείτε ότι αυτά τα παιδιά δεν θα έπρεπε να είναι στις δομές αυτές και ότι θα έπρεπε να μεταφερθούν ή τουλάχιστον να αποφευχθεί κάτι τέτοιο? Προφανώς, κύριε Χοντρόπουλε, η κατάσταση εκεί πέρα στις κλειστές δομές θα υπάρχει. Η κατάλληλη περίθαλψη, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ακούγεται κλειστές δομές, αλλά θα αντιμετωπίζονται με όλη την ανθρώπινη αλληλεγγύη, την οποία μας διακατέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και το κράτος πρέπει να οργανώσει αυτή τη στιγμή την αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Οι κλειστές δομές θα είναι για ανθρώπους οι οποίοι είναι χαμηλού προσφυγικού προφίλ, έτσι ώστε να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν δικαιούνται άσυλο ή δεν δικαιούνται. Και ο αντίλογος επίσης είναι που εγώ αντιλαμβάνομαι φυσικά τον παράγοντα αλληλεγγύη και ανθρωπιά, που στο κάτω-κάτω στην δικιά μας την περιοχή το έχουμε επιδείξει και με το παραπάνω. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και για το καλό το δικό τους ακόμα να τριγυρνάνε αριστερά-δεξιά ανεξέλεγκτα, χωρίς και αυτοί να γνωρίζουν πού πηγαίνουν, τι κάνουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια συγκεκριμένη οργάνωση. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή μας την έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και αφορά ουσιαστικά είναι δύο φάσεις. Η πρώτη φάση έχει να κάνει με την επαναφορά και τον έλεγχο στην ασφάλεια και στις περιοχές μας, γι' αυτό σας είπα για προσλήψεις, αλλά αφορά κυρίως την αποσυμφόρηση των νησιών, που αυτή τη στιγμή ο κακός χαμός γίνεται στα νησιά, με τη μεταφορά 5.000 μεταναστών σε ξενοδοχεία και 15.000 ανθρώπων σε υπάρχουσες δομές, έτσι ώστε μέχρι το 2020 να έχουν μεταφερθεί 20.000. Και σε δεύτερη φάση, το πλάνο και το σχέδιο το οποίο παρουσίασε και ο κ. Στεφανής έχει να κάνει για τα συνόδευτα παιδιά, τα οποία θα υπάρχουν μια εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό, όπου θα οριστεί ένας εθνικός συντονιστής
που ουσιαστικά θα αναφέρει εκεί πέρα τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε να κάνουμε, θα αφορά τις ΜΚΟ, έτσι ώστε μόνο όσοι πληρούν ουσιαστικά τις αυστηρές προϋποθέσεις θα παραμείνουν, όλες οι άλλες θα επανεξεταστούν και όποια δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις θα φύγει. Το τρίτο έχει να κάνει το άσυλο και τις επιστροφές, έτσι ώστε να επιταχύνουμε και τις διαδικασίες ασύλου που είναι πάρα πολλές αυτή τη στιγμή. Είναι 67.000 αιτήσεις που περιμένουν διαχείριση και άλλες 15.000 αιτήσεις που βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο. Mm-hmm. Και γι' αυτό προσλαμβάνουμε 500 ανθρώπους. Mm-hmm. Και επίσης έχει να κάνει με την κατασκευή και επέκταση των κλειστών δομών σε νησιά ακόμα και τα ανταποδυτικά μέτρα ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών. Και όλα αυτά, mm-hmm. από ό,τι βλέπετε, τα βάζουμε όλα σε μία τάξη. Κύριε, φυσικά χρειαζόμασταν mm-hmm. χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε 4,5 μήνες κυβέρνηση βγάζει αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο, το οποίο άποψή μου είναι ότι μέσα σε 3 μήνες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι έχουν συμβεί σε 4-10 χρόνια. Είμαι πολύ αισιόδοξος και θεωρώ ότι ουσιαστικά το πρόβλημα οδεύει προς διαχείριση. Κύριε Μετζόπουλε, το μόνο κομμάτι επίσης που δεν έχει αποκαλυφθεί ουσιαστικά μέσα στον σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι το κομμάτι της φρούρησης των θαλάσσιων συνόρων. Δηλαδή, όπως αναφέρατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, έχουμε 1.000 κάτι προσλήψεις συνοριοφυλάκων συνολικά, 400 περίπου θα έρθουν στον Εύρο. Βλέπουμε ότι τα χερσαία σύνορα φυλάσσονται. Στο κομμάτι των υδάτινων συνόρων, τι θα κάνουμε εκεί, υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό? Φυσικά υπάρχουν. Καταρχήν έχουν επιτακινθεί κάποιες διαδικασίες για την επιμπλοκή του συγκεκριμένου συστήματος, το οποίο ήταν το 2014, αν θυμάμαι καλά για την ορολογία, λέγεται Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, ΕΣΟΦΕ. Mm-hmm. Αυτό προβλεπόταν να μπει σε λειτουργία τον Αύγουστο 2022. Εμείς το επιταχύνουμε αυτό. Και επίσης, με προσωπική παρέμβαση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, δεχόμαστε από την Ένωση Εφοπλιστών 10 σύγχρονα ταχεία σκάφη στο λιμενικό. Mm-hmm. Οπότε και αυτό είναι σε πολύ καλή κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά τους 400 συνοριοφύλακες, γιατί το χρωστούσα αυτό από την προηγούμενη φορά, να σας πω την αλήθεια. Παρακαλώ, Πίτρο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα στάδιο πίστωσης από το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ προσωπικά πιέζω πάρα πολύ για να μπει το κριτήριο εντοπιότητας είτε στο νομό Εύρου είτε στην περιφέρεια, mm-hmm. κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το οποίο πιέζω επίσης είναι αντί να μπει στην ηλικία των 28 ετών, να μπει στα 30. Mm-hmm. Είμαστε διαρκώς επικοινωνία και με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θεωρώ όμως το κριτήριο εντοπιότητας είναι το πιο σημαντικό για την περιοχή μας, καθώς μιλάμε για ανθρώπους να μπουν παιδιά τα οποία γνωρίζουν, πονάνε την περιοχή καλύτερα από όλους. Κύριε Μετζόπουλε, με καλύψατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, κύριε Χοντρόπουλε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Θα επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις σφοδρές βροχοπτώσεις που έχουν επλήξει την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Χουβαρδά, τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειάς μας. Κύριε Χουβαρδά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Πού λοιπόν, κύριε Χουβαρδά, εντοπίζονται τα κυριότερα προβλήματα στην περιοχή εδώ στην περιφέρειά μας? Κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και επίσης στη Ροδόπη. Στην Ανατολική Μακεδονία ήδη άρχισαν από χτες το βράδυ τα φαινόμενα. Mm-hmm. Είχαμε μάλιστα και διασώσεις στο Πολύστυλο, στις Κρινίδες και στο Αμυγδαλεόν. Είχαν εγκλωβιστεί κάτοικοι των περιοχών. Στη συνέχεια το κύμα έπληξε την Θάσο, όπου και εκεί υπήρξαν προβλήματα και στις υποδομές και στο δικό και επαρχιακό δίκτυο. Μάλιστα, ο Δήμαρχος έχει εισηγηθεί προς τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης έχει στείλει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη των δημοτικών κοινοτήτων Ποταμιάς, Θάσου, Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίου και Θεολόγου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας. Οπότε αναμένεται απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Και βέβαια πλήγηκαν και οι παραθαλάσσιες, θα έλεγα, περιοχές της Περιφερειακής Συνότητας Ροδόπης. Mm-hmm. Βέβαια το κύμα δεν έχει σταματήσει εδώ. Mm-hmm. Αναμένεται ένα νέο κύμα που θα πιάσει από τις βραδινές ώρες σήμερα και θα ενταθεί μετά τις μεταμεσονύχτιες ώρες και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή και τα εδάφη είναι κορεσμένα, να θέσουμε
τους εαυτούς μας όλοι σε ετοιμότητα, είμαστε όλοι σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις με κύριο μοχλό αντιμετώπιση βέβαια την πυροσβεστική υπηρεσία που είναι και ο βραχίωνας της πολιτικής προστασίας, όπου σε περιπτώσεις εγκλωβισμών είχαμε αρκετό σήμερα απεγκλωβισμούς, έτσι. Είχαμε αρκετούς απεγκλωβισμούς. Ναι, βεβαίως, είχαμε αρκετές διασώσεις και στη Ροδόπη και στην Καβάλα και στη Θάσο. Βέβαια θα πρέπει οι πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί, να μην υπερτιμάν τις δυνάμεις τους, ούτε τις δυνάμεις των αυτοκινήτων και φυσικά να ακούνε τις προειδοποιήσεις και τα απαγορευτικά των αρχών. Όταν έχουν μπει κόνοι σε έναν δρόμο από υπερχείληση ή από ύδατα, όταν έχει κατακλειστεί ένας δρόμος, δεν πρέπει που δεν είναι να προσπαθούμε να περάσουμε τον δρόμο. Είδαμε και στην μέση ένα λεωφορείο με μαθητές μέσα, εγκλωβίστηκε στον δρόμο και ευτυχώς το τράβηξε ένα τραχτέρ. Δεν πρέπει να υπερτιμάμε τις δυνατότητες και δεν ξέρουμε πολλές φορές όταν ο δρόμος είναι κατακλεισμένος τι υπάρχει από κάτω. Κύριε Κουβαρδά, υπάρχει κάποιος δρόμος, κάποια οδός η οποία πρέπει να αποφύγουν όσοι θα ταξιδέψουν σήμερα το βράδυ, ειδικά μετά τις 12 όπως αναφέρατε κι εσείς? Φαντάζομαι θα πρέπει να αποφύγουν σίγουρα τις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι άλλοι δρόμοι? Από εκεί και πέρα η αστυνομία ανακοινώνει τους δρόμους οι οποίοι τυχόν κλείνουν. Από εκεί και πέρα καλό θα είναι να διασχίζουν δρόμους που είναι ασφαλείς και τέτοιοι δρόμοι είναι η αγνατία. Προφανώς γιατί και υπάρχει σε 24 ώρες βάση και περιπολικά της ίδιας της αγνατίας και γενικά ένας δρόμος όταν κυκλοφορεί πολύ εντοπίζονται από προηγούμενους οδηγούς τυχόν προβλήματα τα οποία οι υπηρεσίες οι οποίες τα διαχειρίζονται προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Τραυματισμούς πάντως ή άλλα ατυχή συμβάντα δεν υπήρξαν μέχρι στιγμής, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Ευτυχώς κύλησε καλά, αλλά μας άφησε πληγωμένος από την κακοκαιρία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και αύριο τις επόμενες εξελίξεις. Κύριε Χουβαρδά, μέχρι τότε θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ενεργειακό κόμβο καθιστά την Αλεξανδρούπολη ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα κατασκευαστεί στην περιοχή. Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένους Αλεξανδρούπολης είχε τεχνική συνάντηση σε πολυεθνικό περιβάλλον με υποψήφιους εργολάβους και συνεργάτες της Gas Trade. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι υποψήφιοι επενδυτές ξαναγήθηκαν και στις εγκαταστάσεις του λιμένα. Η ολοκλήρωση του αγωγού TAP, η έναρξη των εργασιών του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας IGB και ο LNG της Αλεξανδρούπολης συμπληρώνουν το ενεργειακό puzzle στη Θράκη. Όλα αυτά απασχόλησαν τη συνάντηση που είχε η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης με υποψήφιους επενδυτές και υπεργολάβος, οι οποίοι θα αναλάβουν την κατασκευή των έργων εντός και εκτός του λιμένα. Η συνάντηση είναι μία από τις διαδοχικές που γίνονται το τελευταίο διάστημα και θα συνεχιστούν, εξήγησε ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Χατζημιχαήλ. Είχαμε σήμερα μία σύσκεψη με τους υποψήφιους αναδόχους εργολάβους της Gas Trade, της εταιρείας που ηγείται της κοινοπραξίας για τη δημιουργία του LNG Terminal. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν από κάθε γωνιά της Ευρώπης προκειμένου να παρουσιάσουμε το λιμάνι, να παρουσιάσουμε τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες του λιμένα και βέβαια μετά το πέρας έτσι, μιας μεγάλης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εδώ σε εγκαταστάσεις του λιμένα είχαμε και επιτόπια αυτοψία στα σημεία ενδιαφέροντος τόσο εντός του λιμένα όσο και εκτός υπόλοιπες περιοχές. Εξάλλου, σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι δύο διαγωνισμοί για την κατασκευή του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ εκτός από την κατασκευή του έργου, ο Όμιλος Κοπελούζου τρέχει τις διαδικασίες που αφορούν στη χρηματοδότησή του, αλλά και την εμπορική του εκμετάλλευση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο Όμιλος, η εμπορική λειτουργία του LNG τοποθετείται στα μέσα του 2022. Μέχρι το τέλος του έτους και υπολογίζουμε εκεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα έχουμε το δεύτερο market test αναφορικά με τις δεσμευτικές προσφορές για τις δεσμεύσεις χωρητικότητας στο terminal και από εκεί πέρα υπολογίζουμε εντός του καλοκαιριού μάξιμου μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020 θα ληφθεί και η τελική επενδυτική απόφαση αναφορικά με την έναρξη της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Σε κάθε περίπτωση
περίπτωση τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και εμείς είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την ευτυχή, αν θέλετε, κατάληξη του όλου εγχειρήματος, καθότι ήδη τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την έναρξη της κατασκευής του αγωγού, του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδος-Βουλγαρίας, ιδιαίτερα σημαντικούς. Ένας αγωγός βέβαια ο οποίος δεν έχει λόγο ύπαρξης χωρίς την δημιουργία του τέρμινα στην Αλεξανδρούπολη. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας αλλά και η συμμετοχή της χώρας και της περιοχής σε αυτό που το ονομάζουμε ενεργειακό της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα σημαντική και φαίνεται ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Και ενώ ο ενεργειακός χάρτης διαμορφώνεται στην περιοχή, έντονο ενδιαφέρον υπάρχει από ξένους επενδυτές και για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Η διοίκηση του οργανισμού έχει ήδη συναντηθεί με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και ενημερώθηκε πως οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται έως τα τέλη του έτους αναφορικά με το μοντέλο αξιοποίησης του λιμένα. Στο στάδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή όλη η διαδικασία, χωρίς να εμπλέκεται ο ίδιος ο οργανισμός αυτός καθ' αυτός, καθότι εμπλέκεται κατά κύριο λόγο το ΤΑΙΠΕΔ, είμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, των εναλλακτικών προτάσεων που έχει αποστείλει το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ανάλογα με τις παραμέτρους που υφίστανται σε κάθε λιμάνι, καθώς και με το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για κάθε λιμάνι, θα επιλεγεί εκείνο το ιδανικό, αν θέλετε, σενάριο, το ιδανικό μοντέλο της αξιοποίησης του κάθε λιμένα. Στα πλαίσια αυτά αναμένουμε με πολλή αγωνία μέχρι τέλος του έτους, εκεί το υπολογίζουμε περίπου, και το μοντέλο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αξιοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Και σε κάθε περίπτωση εδώ θα είμαστε για να υποστηρίξουμε τόσο την τελική πολιτική επιλογή όσο και το έργο των υποψηφίων επενδυτών αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση του λιμένα. Συνάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής μεταξύ των κτηνοτροφικών συλλόγων και συνεταιρισμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορύδη. Οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη μιλήσει με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για όλα τα προβλήματα που αφορούν στον κλάδο τους. Εκπρόσωποι κτηνοτρόφων από τους 5 νομούς συναντήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 20 Νοεμβρίου με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο. Στόχος ήταν να γίνει διάλογος γύρω από τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και μπορούν να επιληθούν από την Περιφέρεια και στην συνέχεια την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου να μεταφέρουν τα υπόλοιπα ενώπιον του Πρωθυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για περαιτέρω διερεύνηση. Έχουμε μια πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη και από την Αντιπεριφέρεια και τον Πρωτογενή Τομέα για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε τα θέματα της κτηνοτροφίας, κυρίως αυτά που έχει σχέση η Περιφέρεια, δηλαδή κυρίως θέματα υποδομών, στελέχωση των υπηρεσιών και λειτουργία γενικά της περιφέρειας σε σχέση με την κτηνοτροφία. Πιστεύω ότι θα γίνει μια καλή κουβέντα. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια συνάντηση 22 του μηνός την Παρασκευή με τον κύριο Βορύδη στην Αθήνα και εν ώψη αυτής της συνάντησης και επειδή έχουμε ζητήσει να υπάρχει και εκπρόσωπος της περιφέρειας στη συνάντηση αυτή για να τοποθετηθεί, θα πρέπει να γνωρίζει και τα θέματα που μας απασχολούν αυτή την περίοδο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή παρουσία κάτω στο Υπουργείο και ό,τι μπορέσουμε να λύσουμε από τα προβλήματα που έχουμε. Φυσικά όλα τα θέματα εκεί δεν θα είναι θέματα της περιφέρειας, θα είναι θέματα κυρίως πανελλήνιας εμβέλειας, διότι είναι θέμα τιμών των προϊόντων, βοσκοτόπων, της νέας ΚΑΠ και γενικά μια διαδικασία στην οποία πρέπει ο Υπουργός να μάθει κάποια πράγματα και από τη δικιά μας περιοχή, τι ισχύει για την κτηνοτροφία και σε τι επίπεδο βρίσκονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Να πάμε όλοι ενωμένοι στην Αθήνα και να απαιτήσουμε πραγματικά να πάψει η ελληνοποίηση στο κρέα και στο γάλα, διότι ο τζίρος μας έχει πέσει, το καθαρό εισόδημα δεν υπάρχει πλέον και φαίνεται στην περιφέρειά μας ότι έχει μειωθεί 25% το ζωικό κεφάλαιο, που σημαίνει ανεργία. Όλα αυτά τα φωνάζουμε χρόνια και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι. Έχουμε ανθρώπους που είναι απλήρωτοι αποσφάγοι από το Πάσχα πέρσι. Έχουμε προβλήματα διότι η επόμενη νέα ΚΑΠ δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για να πατήσουμε κάπου πάνω για να μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε σύμφωνα με το γεωγραφικό χώρο που είμαστε εμείς εδώ. Γιατί εμείς μην ξεχνάτε ότι έχουμε να κάνουμε χώρες των Βαλκανίων. Τα επίπεδα τα οποία ανταγωνιζόμαστε εμείς είναι χειρότερα, γιατί το εμπόριο γίνεται από εδώ πάνω. Η Ρουμανία μας στέλνει 1.300.000 αρνιά στην Ελλάδα. Όλα αυτά σφάζονται στη Ρουμανία και 22.000 πρόβατα μόνο μπαίνουν μέσα στα δικά μας φάγια. Άρα η ελληνοποίηση πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ντροπή να υπάρχουν υπηρεσίες που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ζητάνε εμείς να είμαστε σωστοί από πλευρά μας σε ό,τι προβλέπεται ως κτηνοτρόφοι
και οι ίδιες υπηρεσίες και αρμόδιες υπηρεσίες και άλλες να κλείνουν τα μάτια αυτές της ελληνοποίησης. Η δικιά μας η περιφέρεια είναι στη νέα ΚΑΠ πρέπει να αλλάξει, γιατί παίρνουμε τις χαμηλότερες επιδοτήσεις σε σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες. Κεντρική Μακεδονία, Λάρισα και Κρήτη. Έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Το κυριότερο είναι οι τιμές στα παραγόμενα που έχουμε, ας πούμε, στο γάλα και στο αρνί, που αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικές. Ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και οι Πρόεδροι των Κτηνοτρόφων συμφώνησαν να πραγματοποιούν τέτοιου είδους συσκέψεις μία φορά ανά 3 με 4 μήνες, προκειμένου να ελέγχουν την κατάσταση και την πορεία των αλλαγών που αποφασίζονται. Έχουμε αυτή τη στιγμή ακριβές νοοτροφές και πουλάμε τζάμπα το γάλα και τα κρέατα. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που είναι τώρα επίκαιρο είναι οι επιδοτήσεις. Έχουμε από την εποχή που μπήκαμε στην ΕΟΚ την εξωτική που δίνεται στις ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές του Ορεινού Ροδόπης, Ορεινός Όγκος κλπ. Είναι εξωτική, το λέει και η λέξη, για να βοηθήσει τις προβληματικές περιοχές. Τα τελευταία 3-4 χρόνια παρουσιάζεται ένα πρόβλημα να δίνεται εξωτική και στις δυναμικές περιοχές, στον Κάμπο, Αυροσία, Διαλαμπή κλπ. Και αυτό μας έχει φέρει σε πιο χειρότερη θέση, γιατί δεν παίρνουμε σχεδόν τίποτα εμείς. Που ήταν οι μισές επιδοτήσεις, ήταν εξωτικοί. Τα προβλήματα τα είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Ένα από τα μεγαλύτερα είναι το εγωπρόβιο γάλα που περνάει σήμερα και τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη κρίση που μπορούσε να υπάρξει σε παραγωγικό κλάδο. Τα βοσκοτόπια που είναι ένα θέμα που εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούμε και παλεύουμε να διορθωθεί και να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των βοσκοτόπων και επιτέλους θα πρέπει να γίνουν διαχειριστικές μελέτες. Αυτά πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο κέρια, δύο από τα πιο κέρια, όπως και οι ελληνοποιήσεις που έχουμε. Ξέρετε ότι η περιφέρειά μας έχει γειτνιάζει με τις βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, και υπάρχουν πολλά τελωνία. Θα πρέπει και εκεί να δούμε και η περιφέρεια πώς μπορεί να στηρίξει τους ελέγχους και τι ευθύνες έχει ως προς τις ελληνοποιήσεις. Και το τι γίνεται με το κέντρο εξωτικών νοσημάτων της Οροστιάδος, εάν κάποια στιγμή μπορέσει να το στελεχώσει, γιατί μέχρι τώρα έχουμε ακούσει μόνο λόγια και υποσχέσεις από όλους τους υπεύθυνους και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κέρες θέσεις. Ιδιαίτερα ο Εύρος είναι ένας νομός που πάντα βάλεται ο πρώτος, είναι ο πρώτος νομός που βάλεται από τις ζωονόσους. Αυτή τη φορά με την Πανόλη ευτυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουμε κάποιο κρούσμα και έχει φύγει προς τη βόρεια πλευρά της Βουλγαρίας και δεν έχουμε κανένα απολύτως κρούσμα μέχρι σήμερα. Αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται αύριο. Πλέον απομένει η συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη, ώστε σταδιακά οι κτηνοτρόφοι να ξεκινήσουν να λύνουν τα προβλήματα που χρόνια τώρα παραμένουν στάσιμα. Πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση με τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της περιφέρειάς μας. Συζητήσαμε όλα τα θέματα που απασχολούν τους κτηνοτρόφους μας. Θα έλεγα ότι αυτά χωρίζονται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η μία αφορά θέματα τα οποία η περιφέρεια μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Αφορούν έργα υποδομής για τη στήριξη της κτηνοτροφίας. Αφορούν έργα για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό. Αφορούν έργα για τις άδειες λειτουργίας των σταυλικών εγκαταστάσεων, αφορούν μια σειρά από ζητήματα, εν πάση περιπτώσει που η αρμοδιότητα ανήκει στην περιφέρεια. Η δεύτερη ενότητα αφορούν θέματα που οφείλει να τα αντιμετωπίσει το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφής. Το στρατόπεδο Κανδυλάπτη άνοιξε για τους πολίτες για την εορτή των ενόπλων δυνάμεων. Ο εορτασμός της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων καθιερώθηκε το 1975 με πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας για να τιμηθεί η προσφορά τόσο σε περίοδο πολέμων όσο και κατά τη διάρκεια της ειρήνης. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση οπλικών συστημάτων που ετοιμάστηκε ειδικά για αυτή την ημέρα εντός του στρατοπέδου. Ισχυρές ενόπλες δυνάμεις σε ξηρά θάλασσα και αέρα, έτοιμες όπου και όποτε χρειαστεί, ήταν το μήνυμα της στρατιωτικής ηγεσίας ανήμερα της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων. Μικρά παιδιά συνοδευόμενα από τους δασκάλους ή και τους γονείς τους ξεναγήθηκαν στους χώρους του στρατοπέδου Κανδυλάπτη και επειδή έπρεπε να εναρμονιστούν με το περιβάλλον, ξεκίνησαν από το καμουφλάζ στο πρόσωπό τους. Στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με τη μηχανοκίνητη ομάδα πεζικού που βρίσκονταν στο σημείο.
Είναι μια πλήρης μηχανοκίνητη ομάδα πεζικού που αποτελείται από δύο ημιομάδες, την ημιομάδα ελιγμού και την ημιομάδα υποστήριξης. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τα καθήκοντά του. Έχουμε τους πολυβολητές των ελαφρών πολυβόλων μήνυμη, έχουμε τους ελεύθερους σκοπευτές, έχουμε τους τυφεκιοφόρους βομβιστές, τους απλούς τυφεκιοφόρους. Είναι μια πλήρης ομάδα, μηχανοκίνητη ομάδα πεζικού που αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη αποστολή, να κατέβει κάτω και να κάνει μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο εορτασμός της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων καθιερώθηκε το 1975 με πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας για να τιμηθεί η προσφορά τόσο σε περίοδο πολέμων όσο και στη διάρκεια της ειρήνης. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στην έκθεση οπλικών συστημάτων που ετοιμάστηκε ειδικά για αυτή την ημέρα. Εδώ πέρα είναι το οπλικό σύστημα αντιεροπορικό Άστρα Ντελάς. Έχει μέγιστο βεληνικές 5,5 χιλιόμετρα και 3 χιλιόμετρα καθ' ύψος. Φέρει 8 πυράβλους Stinger, 4 πάνω στην οπλική εξέδρα και 4 πίσω στο πήγμα. Έχει θερμική κάμερα για το βράδυ και μπορεί να, το λέιζερ έχει απόσταση μέχρι 10 χιλιόμετρα μπορεί να διαβάσει. Από εδώ πέρα γίνεται ο χειρισμός του οπλικού συστήματος Astra Delas. Είναι τα χειριστήρια. Εδώ βλέπετε την οθόνη. Εδώ είναι τα κομβία με τα οποία γίνεται η εκτόξευση του πυράβλου. Υπάρχουν οι ασύρματοι εδώ πέρα μέσα, η οποία υπάρχει επικοινωνία με τον ουλαμαγό, όπου στέλνονται και εικόνα και ήχος στο οπλικό σύστημα εδώ πέρα. Υπάρχει έξω και ο οπτικός καταδείκτης σε απόσταση 50 μέτρων, ο οποίος είναι ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος καθοδηγεί το οπλικό σύστημα, ώστε να ξέρω σε ποια κατεύθυνση να γυρίσω εγώ και να κοιτάξω. Και μόλις με καθοδηγήσει και εγκλωβίσω, μπορώ να κάνω τις ενέργειες. Στους χώρους του στρατοπέδου τοποθετήθηκαν άρματα μάχης, εξελιγμένα οπλικά συστήματα, την χρήση των οποίων ζήτησαν να μάθουν οι επισκέπτες από το προσωπικό του στρατοπέδου. Είναι όπλο καμπύλης τροχιάς. Το βεληνικές του είναι 5.650 μέτρα, το ελάχιστο βεληνικές του είναι 920 μέτρα, η ταχυβολία του όπλου είναι 18 βλήματα για το πρώτο λεπτό, για τα επόμενα 5 ανά λεπτό είναι 9 βλήματα το λεπτό και για παραταμένο χρόνο είναι 3 βλήματα το λεπτό. Τα ελληνικά στρατόπεδα άνοιξαν για τους πολίτες σε όλη την επικράτεια. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Αλεξανδρούπολης και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη. Στο πεδίο της μάχης με προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας βρέθηκαν πολίτες χάρη σε δράση που πραγματοποιήθηκε μπροστά στη λέσχη αξιωματικών Αλεξανδρούπολης με αφορμή την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Χάρη στην τεχνολογία, οι πολίτες μπήκαν μέσα σε ένα τεθωραχισμένο όχημα και έπεσαν με αλεξίπτωτο. Ένας πολίτης βιώνει την εμπειρία της ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο. Μπορεί να κάθεται αναπαυτικά πάνω στην καρέκλα, όμως ο ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί και τα οπτικοακουστικά μέσα ξεγελούν τις αισθήσεις του, προσφέροντάς του μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Αυτή είναι η εικονική πραγματικότητα. Με τη βοήθεια εξομοιωτών που στήθηκαν έξω από τη λέσχη αξιωματικών Αλεξανδρούπολης, οι πολίτες βρέθηκαν στο πεδίο μάχης. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εορτής των ενόπλων δυνάμεων και για τις ανάγκες της στήθηκαν σκηνές έξω από τη λέσχη αξιωματικών, δίνοντας την ευκαιρία στους περαστικούς να χρησιμοποιήσουν τους προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας. Εκτός από την πτώση με αλεξίπτωτο, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν και την εμπειρία ενός τεθωρακισμένου οχήματος εσωτερικά. Όσο πάει σε δράση, αριστερά θα το δίνει πάλι για να δείτε πού προσγειώνεστε. Αριστερά, 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 αριστερά. Θα έλεγα το πόρτο προσγειώσεις. Είδα τους αλεξιπτώτες όλη τη διαδικασία που ξεκινάνε, μπαίνουν στο ελικόπτερο, ανεβαίνουν πάνω. Είναι ο αρχηγός εκεί που τους δίνει την έναρξη πότε αρχίζουν να πέφτουν στο κενό. Και
είναι στα 8.000 πόδια και στις 4.000 πόδια πρέπει να ανοίξουν το αλεξίπτωτο. Και όλα αυτά. Εντυπωσιακό. Ούτε συζήτηση. Έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο? Όχι, όχι. Πρώτη φορά. Και πέρασα από εδώ, είπα στα παιδιά χρόνια πολλά, γιατί είναι σήμερα γιορτή των ενόπλων δυνάμεων, γιατί έχω και εγώ δύο παιδιά στο στρατό, οπότε επί ευκαιρίας λέω για να χαζέψουμε λίγο εδώ. Και μου είπαν τα παιδιά εδώ τι ακριβώς είναι τα άρματα από εκεί που μπαίνουμε στο νερό και από εδώ με τα αλεξίπτωτα οι αλεξίπτωτες που κάνουν όλη αυτή την τέτοια, αλλά και με τι πάθος το κάνουν και με τι ακρίβεια, ας πούμε. Είναι φανταστικά. Το στρατιωτικό προσωπικό με τους προσωμιωτές εικονικής πραγματικότητας παρέμειναν στο σημείο μέχρι αργά το βράδυ. Τα εισόδια της Θεοτόκου εορτάστηκαν για δεύτερη χρονιά στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου στην Παλιά Νύψα. Δεκάδες πολίτες επισκέφθηκαν τον ναό και απόλαυσαν το παραδοσιακό κουρμπάνι σε μια ανακαινισμένη εκκλησία του 1840. Εορτάστηκαν για άλλη μια χρονιά τα εισόδια της Θεοτόκου στην πλέον αναστηλωμένη και ανακαινισμένη εκκλησία της Παλιάς Νύψας. Η εκκλησία που βρίσκεται στο σημείο από το 1840 λειτουργεί πλέον κανονικά με την συνολική προσπάθεια των κατοίκων της Νύψας. Εδώ και τρία χρόνια αναλάβαμε μια πρωτοβουλία με τον Επίτροπο τον Ιάννη τον Δημητριάδη και με την συμπαράσταση και του ιερέα μας και του Μητροπολίτη μας. Και με μεγάλη προσπάθεια των απαντοχών νυψιωτών και των κατοίκων της Νύψας έγινε μια μεγάλη δουλειά και κατορθώσαμε αυτόν τον ναό της γενέσεως της Θεοτόκου να τον αναστηλώσουμε από την αρχή, γιατί είχε σοβαρό το πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Αυτή τη στιγμή ο ναός είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν συντρέχουν λόγοι επικίνδυνοι για το σεβάσμιο κόσμο που έρχεται να λειτουργηθεί. Μας έδωσε χάρη Παναγία και μπορέσαμε, αναστηλώσαμε το ναό και εδώ και δύο χρόνια έχουμε καθιερώσει κάποιες γιορτές οι οποίες θα μπορούν να κρατούν τη λειτουργικότητα του ναού. Μία από τις γιορτές αυτές φυσικά είναι και τα εισόδια της Θεοτόκου, τα οποία έχουν σχέση με την νεανικότητα της Παναγίας, άγγελοι την είσοδο της Παρθένου ορώντες, εξεπλήτωτο, πως η Παρθένος εισήλθει στα Άγια των Αγίων. Και εμείς πάνω σε αυτή την πραγματικότητα της Εκκλησίας μας γιορτάζουμε σήμερα την νεανικότητα της Παναγίας μας. Έτσι κι αλλιώς ο ναός γιορτάζει με το γενέσιο της Θεοτόκου, όπως γνωρίζετε. Αρκετοί κάτοικοι, καθώς και πολίτες, προέβησαν σε εργασίες και δωρεές μέχρι η εκκλησία να ανακαινιστεί πλήρως και να είναι ασφαλής για τους πιστούς. Ακόμα και τώρα, πάντως, όποιος επιθυμεί μπορεί να προχωρήσει σε δωρεά, καθώς υπάρχουν αρκετές εργασίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Με προσωπική εργασία και με δωρεές των κατοίκων. Δωρές των κατοίκων και με χρήματα και με προσωπική εργασία των κατοίκων. Τις παλιές εικόνες διατηρήθηκαν όλες και αναστηλώσαμε μέσα τον ναό, ο οποίος ήταν βαμμένος, και βρήκαμε τους παλιούς χρωματισμούς και κάναμε τον ναό ακριβώς με τα ίδια χρώματα που ήταν πριν. Η εκκλησία λειτουργεί κανονικά αρκετές φορές τον χρόνο, όπως αναφέρει ο Επίτροπος Γιάννης Δημητριάδης. Αυτές που έχουμε καθιερώσει εδώ και δύο χρόνια είναι φυσικά τα εισόδια της Θεοτόκου. Είναι μια γιορτή η οποία γίνεται στις 26 Ιανουαρίου, η οποία έχει σχέση με το θλιβερό γεγονός που είχε γίνει τότε στο χωριό και έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε και λειτουργία
και το Τρισάγιο για αυτούς που αναπαύθηκαν. Στη συνέχεια έχουμε τη δεύτερη μέρα του Πάσχα που κάνουμε την Ανάσταση όπως καθιερώθηκε από πέρσι. Μέσα στο καλοκαίρι έχουμε την κοίμηση της Αγίας Άνης, η μητέρα της Παναγίας που έχει σχέση με... Φυσικά έχουμε μία παράκληση μέσα στο 15 Αύγουστο, στις 6 Αυγούστου, του Αγίου Ευσταθίου που είναι η γιορτή των κυνηγών και την έχουμε καθιερώσει και κάθε χρόνο προσπαθούμε έτσι με ένα κύκλο να ζωντανεύουμε την εκκλησία μας. Στόχος των κατοίκων της Νύψας είναι πλέον να φέρουν νερό από το γειτονικό Κρυονέρι, να τοποθετήσουν περίφραξη και λουλούδια στο ναό. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, όπως προανέφερε και ο αδερφός επίτροπος ο Ανδρέας, ότι κάνουμε κουράγιο να φέρουμε νερό για να ζωντανέψουμε το νερό ίσως ζωή. Αν μπορέσουμε και το πετύχουμε, το επόμενο στάδιο φιλοδοξούμε με την συναισθηματικότητα που έχουμε σε όλο αυτό το χώρο, να δώσουμε μια ιδιαίτερη ζωντάνια, αν μπορέσουμε να κάνουμε έναν επικισμό με όλους τους νηψιώτες που αγαπάνε αυτό το χώρο. Όποιος θέλει να βοηθήσει οικονομικά μπορεί να βρει και τον Ιωάννη τον Δημητριάδη και εμένα προσωπικά και τα χρήματα τους καταγράφονται σε λίστα στην επιτροπή της Εκκλησίας. Υπάρχει πολύ καλός έλεγχος και άλλωστε το αποδείξαμε αυτό και ο κόσμος μας έχει εμπιστοσύνη. Η προσπάθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας να κάνουμε αυτό το νερό να το φέρουμε εδώ πέρα. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Ήδη κάναμε την υδρομάστευση και προσπαθούμε τώρα να πάρουμε σωλήνες και να φέρουμε το νερό εδώ στο αυτό. Να κάνουμε και δεξαμήνες. Βοηθήστε μας οικονομικά να το κάνουμε. Δράσεις εντός και εκτός των σχολείων με σκοπό την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον καρκίνο ετοιμάζει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νεύρο Συνεχίζω. Στόχος είναι να ενημερωθούν, ειδικά οι εκπαιδευτικοί, για το τι μπορούν να κάνουν όλοι όσοι στέκονται δίπλα στο παιδί σε αυτή την τρυφερή ηλικία των σχολικών χρόνων. Τι είναι τελικά ο καρκίνος και γιατί μας προκαλεί φόβο? Απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα αναμένεται να δώσουν ειδικοί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις που προγραμματίζει για την εκπαιδευτική κοινότητα ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Εύρου Συνεχίζω. Οι δράσεις για τα παιδιά θα γίνουν εντός των σχολείων. Ο καρκίνος είναι κάτι που, όπως λέμε εμείς, έχει χαρακτηριστικά δημοκρατικά. Μπορεί να βρεθεί στον οποιονδήποτε και μέσα στο σπίτι σε οποιονδήποτε. Οπότε θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι μια ευαίσθητη ομάδα που καλείται πολύ συχνά πλέον στις μέρες μας να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα. Χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη, χρειάζονται ενημέρωση πάνω σε αυτό και επίσης χρειάζονται να υπάρχουν άνθρωποι δίπλα τους οι οποίοι να ξέρουν πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να μπορούν να τα στηρίξουν και να μπορούν να βρεθούν σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή κοντά τους. Επίσης θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να μάθουν τι μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές τους, οι προπονητές και γενικότερα όλοι αυτοί που στέκονται δίπλα στο παιδί σε αυτή την τρυφερή ηλικία των σχολικών χρόνων. Η δράση για τους εκπαιδευτικούς θα γίνει την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης. Το παιδί σε όποια ηλικία και να βρίσκεται καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το τι μπορεί να συμβαίνει ιδίως στους γονείς του. Αν είναι η μητέρα, αν είναι ο πατέρας, τα άτομα τα οποία ασθενούν μέσα στον οικογενειακό περίγυρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό οποιαδήποτε ηλικία, ενώντας βέβαια εντάξει, και το βρέφος ακόμη χρειάζεται στήριξη, γιατί αν η μητέρα χαθεί, έτσι, δεν έχει τη ζεστασιά, την αγκαλιά, τη φροντίδα. Όλο αυτό καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο κενό. Οπότε από πολύ μικρή ηλικία χρειάζεται υποστήριξη όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο γεγονός. Άλλωστε το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε θέματα ψυχοογκολογίας. Οι ενημερωτικές δράσεις του Συλλόγου θα συνεχιστούν και τον Δεκέμβριο. Πέραν από τις δράσεις που θα εξελιχθούν στα πλαίσια των σχολείων, θα γίνει και μια ενημερωτική εκδήλωση και για τους καθηγητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας. Έχουμε λοιπόν απευθυνθεί και στις δύο διευθύνσεις, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια του ΟΜΟΥ. Και θα ακολουθήσει λοιπόν την Παρασκευή το απόγευμα στις 6 ώρα στο φιλόξενο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μια ενημερωτική εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.